Νέες δικαστικές περιπέτειες για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την υπόθεση Stormy Daniels. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με 7 κατηγορίες για παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων που αφορούν στην εθνική άμυνα, καθώς και παρακόλληση της δικαιοσύνης, και θα παρουσιαστεί στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μαϊάμι την Τρίτη. Στην πρώτη του αντίδραση, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, διατράνωσε την αθωότητά του και έκανε λόγο για ιδιαστική ενέργεια εμπλοκής στις εκλογές, ενώ χαρακτήρισε διεφθαρμένη την κυβέρνηση Biden. Τον Αύγουστο του 2022, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση περίπου 13.000 εγγράφων από το οίκημα του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Περίπου τα 100 ήταν διαβαθμισμένα. Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων παραδέχτηκε ότι κράτησε τα έγγραφα, διαβεβαίωσε ωστόσο πως τα αποχαρακτήρισε όταν κατήχε το αξίωμα. Για μαύρη μέρα στην ιστορία της Αμερικής έκανε λόγο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή, Κέβιν Μακάρθι, υπενθυμίζοντας ότι και ο Τζο Μπάιντεν είχε στην κατοχή του απόρριτα έγγραφα χωρίς να αντιμετωπίσει συνέπειες.